Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς είστε βρε παιδιά! Επιστρέψαμε σήμερα με ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι όπου είναι haul νυχιών. Μου ζητάγατε εδώ και καιρό να κάνουμε ένα βίντεο έτσι με νύχια, αλλά σκέφτηκα ότι μιας που έρχεται η έκθεση, γιατί παιδιά φέτος ευτυχώς Παναγία μου έχουμε έκθεση, οπότε πάμε να πάρουμε πράγματα. Σκέφτηκα ότι είναι καλύτερο να σας δείξω κάποια πράγματα τα οποία πήρα τώρα τελευταία. Έχουμε και καινούργια βερνίκια, χρώματα κτλ. Οπότε ήταν πολύ καλύτερο να σας δείξω haul, έτσι ώστε να ξέρετε κι εσείς αν θέλετε να πάρετε κάποια ιδέα για να πάτε να τα πάρετε από τις εκθέσεις. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι θα βρίσκομαι στην έκθεση Περιστερίου στις 8 Πέμπτου μαζί με την αγαπημένη μου femme fatale εδώ πέρα. Για 2 ώρες, 12 με 2, οπότε θα σας περιμένω όλους εκεί πέρα να έρθετε να γνωριστούμε, να βγάλουμε φωτογραφίες, να δείτε τα προϊόντα από κοντά, γιατί ξέρετε ότι σε αυτό το κανάλι ποτέ δεν σας δείχνω κάτι το οποίο δεν εμπιστεύομαι και ό,τι σας δείξω σήμερα από βερνίκια και τα λοιπά, τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία τα αγαπώ και κάποια τα οποία θέλω να τα δοκιμάσω, η αλήθεια είναι, δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα για να είμαστε ειλικρινείς, οπότε θα σας κρατάω και ενήμερους γι' αυτό. 8 Πέμπτου, ώρα 12 με 2, θα είμαι εκεί πέρα. Οπότε σας περιμένω, για επειδή θα με ρωτήσετε, η είσοδος είναι μόνο για επαγγελματίες. Αν έχετε κάποια φίλη η οποία είναι επαγγελματίας, λογικά θα μπορείτε να μπείτε plus one. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, αλλά μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο να ρωτήσετε. Γιατί λόγω του COVID δεν ξέρω αν ισχύει πλέον αυτό, ότι μπορείς να πάρεις και ένα άτομο επιπλέον. Οπότε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο όπως και να έχει εκεί πέρα για να ρωτήσετε και να μάθετε. Ξεκινάμε λοιπόν το haul μας με καινούργια χρώματα βερνίκια, όπως είναι και αυτό εδώ πέρα το βερνίκι, το φούξια, το τέλειο, που είναι το C. Β6. Λοιπόν παιδιά, είναι αυτή εδώ η νέα συλλογή. Θα πέσουν εδώ πέρα και τα πλάνα τα κοντινά για να τα δείτε. Είναι αυτά εδώ τα χρώματα, τα οποία είναι full καλοκαιρινά. Είναι λίγο έτσι παστέλ, αλλά όχι και τόσο παστέλ. Δηλαδή αυτό το φούξι από κοντά, αν το δείτε, είναι και λίγο προς τον ήλιο, να το πω. Έντονα ρε παιδί μου χρώματα, μας έχει λίγο διάθεση. Γιατί έχει πέσει σε όλους μας η διάθεση εκεί έξω. Τα ντρέια, τα βερνίκια τα έχετε δει και άλλες φορές στο κανάλι, αλλά και στα story που σας τα έχω δείξει. Γενικά είναι μια ποιότητα βερνικιών την οποία εγώ λατρεύω πάρα πολύ, γιατί είναι σούπερ καλυπτικά. Ακόμα και με μια καλή στρώση να το βάλετε από πάνω μια φορά, μπορείτε να το αφήσετε έτσι και να βάλετε το top coat και να φύγετε. Δηλαδή, ειδικά με τα κόκκινα, το G20 που βάφω συνέχεια τα νύχια μου. Δηλαδή, αν βλέπετε ένα κόκκινο χρώμα, είναι το G20 πάνω στα νύχια μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο, πριν ξεκινήσω να σας δείξω τα βερνίκια, με ρωτάτε πολλές φορές τι top coat χρησιμοποιείς και ποια είναι τα αγαπημένα σου. Ένα από τα αγαπημένα μου λοιπόν top coat είναι της Andrea, αυτό εδώ πέρα που είναι βάση και top coat. Δεν είναι με no wipe, είναι με κολώδι υφή από πάνω. Λοιπόν παιδιά, είναι top coat το οποίο, ειλικρινά σας μιλάω, εάν θέλετε δοκιμάστε το και πείτε μου μετά την άποψή σας. Είναι ένα top coat το οποίο όσο και να περάσει ο καιρός που θα έρθει ξανά η πελάτησά σας, θα γυαλίζει το ίδιο με την πρώτη φορά. Σκεφτείτε ότι πλέον το έχουν μάθει κάποιες πελατησές μου και μου λένε θέλω αυτό το ασπρόμαυρο. Οπότε αυτό το top coat εγώ το αγαπώ και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα βερνίκια. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα τέλειο βερνίκι, το οποίο είναι το CV5 ή B5, πείτε το όπως θέλετε. Είναι ένα τυρκουάζ τέλειο χρώμα, το οποίο ταιριάζει τέλεια και με τα νύχια μου. Φουλ έντονο, δεν θα τα ξαναπώ, είναι τέρμα καλλιπτικά όλα αυτά. Λοιπόν, μετά εννοείται πως θα είχαμε ένα κιτρινάκι, το οποίο είναι το CB4, το οποίο είναι ένα κίτρινο όχι φλούο, αλλά είναι το κλασικό το κίτρινο του Tweety, θα έλεγα, που θεωρώ ότι φέτος θα φορεθούν πάρα πολύ έντονα χρώματα στα νύχια. Γιατί πέρσι νομίζω ήμασταν πάρα πολύ στα παστέλ, φέτος πάμε λίγο πιο φλούο, δηλαδή αν πάτε να δείτε και τα καταστήματα ρούχων, θα δείτε ότι είναι παντού όλα φλούο, έντονα και πολύ καλά κάνουνε, γιατί πραγματικά δεν γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση. Στη συνέχεια έχουμε το CB2, το οποίο είναι ένα, θα το έλεγα lime, θα το έλεγα πράσινο φιστική lime, κάπως έτσι, το λατρεύω. Αν δεν είχα κάνει αυτό το φούξια, γιατί αυτό το φούξια το είδα από την πρώτη στιγμή που πήγα πέρα, θα έκανα αυτό το χρώμα στα νύχια μου. Είναι καταπληκτικό χρώμα, γιατί συνδυάζει και lime, αυτό το φλούο λίγο, αλλά και το φιστική. Στη συνέχεια αυτό που φοράω εννοείται ότι είναι το CV6, το οποίο είναι όπως το... Βασικά δεν σας το ανοίγω καν, δεν έχει νόημα. Το βλέπετε εδώ πέρα στα νύχια μου πάνω. Είναι ένα έντονο φούξια, οριακά ματζέντα θα το έλεγα, νίον. Δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ σαν ματζέντα νίον. Είναι πάρα πολύ έντονο χρώμα, δηλαδή αν θα τα δείτε και από κοντά, είναι αρκετά έντονα. Λοιπόν, στη συνέχεια το CV3, το οποίο είναι ένα μοβ θεϊκό χρώμα λεβάντας, αλλά πολύ πιο έντονο από λεβάντα. Δεν είναι δηλαδή το
baby λεβάντα, ρε παιδί μου, το απαλό. Είναι το έντονο λεβάντα. Θα σας αφήσω εδώ πέρα και μια φωτογραφία που το έκανα σε μια κοπέλα. Και γενικά γράφει τέλεια σε λευκά δέρματα, αλλά και σε λίγο πιο μαυρισμένα. Γιατί αυτό με το που το είδανε, το κάναν όλες. Δεν ξέρω τι συνέβη. Ήτανε καταπληκτικό. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε το CV1, το οποίο είναι ένα ροζ μπομπονιερί. Και μέσα έχει γκλιτεράκι, σιγά μην δεν έπαιρνα κάτι με γκλίτερ, παιδιά. Ούτε κατά διάνοια. Λοιπόν, έχει ένα έτσι πολύ απαλό γκλιτεράκι, το οποίο εμένα μου αρέσει και για νύφη, να σας πω την αλήθεια. Μου αρέσει και σε κοντό νύχη που το έχω κάνει, αλλά και σε μακρύ, έτσι, αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, έτσι να το έχεις με γκλιτεράκι μέσα απαλό, να μην βγάζει και μάτι, ας πούμε, για κάποιες που δεν θέλουν πάρα πολύ. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα. Και για γαλλικό θα το έβαζα εγώ αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι opaque και να μην είναι γαλακτερό καθόλου, αλλά από πάνω κάνεις την άσπρη γραμμή σου και είσαι GG, μια χαρά. Τέλος, πήρα το FM6, το οποίο είναι ένα κοραλί κλασικό χρώμα. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, ένα κοραλί κλασικό χρώμα έντονο φλούο, το οποίο πρέπει πάντα να έχετε, γιατί ειλικρινά νομίζω τα κοραλί φεύγουν έτσι το καλοκαίρι. Όλες κάνουν κοραλί και έντονα, σε μένα έτσι, νίον κτλ. Βέβαια και υπάρχουν και κάποιες οι οποίες κάνουν και μαύρο, γιατί τις αγαπώ. Είναι δικές μου φίλες αυτές. Σας το είχα ξαναδείξει νομίζω αυτό. Είναι το Builder, το οποίο είναι 3-1, δηλαδή είναι βάση, είναι χτίσιμο και είναι και top coat από πάνω. Οπότε αυτό εδώ πέρα, η Extend, είναι μια πολύ καλή λύση για νυχάκια τα οποία είναι λίγο πιο αδύναμα και θέλουν να έχουν μια πιο γερή βάση από πάνω. Μπορείτε να κάνετε ένα πολύ ελαφρύ χτίσιμο, οπότε αυτό βολεύει πάρα πολύ. Ή και όχι σε αδύναμα, έτσι, δεν είναι μόνο για αδύναμα νύχια εννοείται, αλλά εμένα με βολεύει να το βάζω σε αδύναμα πιο πολύ νύχια για να τα κρατάει λίγο πιο σφιχτά, γιατί αντικειμενικά ένα πολύ πιο σκληρό νύχι μπορεί να βάλει απλά την βάση του, το χρώμα του και το top coat πάνω, οπότε δεν θα έχει πρόβλημα. Εννοείται πως όπως αναφέρθηκα πριν, ξαναπήρα ένα μπουκάλι G20, γιατί είναι το ωραιότερο κόκκινο που υπάρχει εκεί έξω. Σας το έχω δείξει εκατομμύρια φορές, δεν χρειάζεται να σας το ξαναδείξω. Λοιπόν, συνεχίζουμε το haul μας αφού δείξαμε τα βερνίκια μας. Και θα ήθελα να σας δείξω αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ και είναι ένα άκρη gel που θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Λοιπόν, είναι το άκρη gel από NFP, το οποίο, παιδιά, είναι σε βαζάκι. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, βρέθηκε μια εταιρεία να το βγάλει σε βαζάκι. Γιατί πραγματικά τα σωληνάρια τα κάνουν πάρα πολύ σφιχτά και εγώ ως αποτέλεσμα, τόσο καιρό, όταν τελείωνε και δεν μπορούσα άλλο να το βγάλω, θα σπάγα το δάχτυλό μου δηλαδή πλέον. Το κόβα στη μέση και το έβαζα σε κουτάκια από τζέλ που είχε τελειώσει ήδη. Οπότε αυτό εδώ πέρα βολεύει πάρα πολύ, γιατί παίρνεις εδώ πέρα τη σπατουλίτσα σου, που είναι και αυτή από NFP, την πήρα τώρα, με πινέλο και σπάτουλα, και παίρνεις όση ποσότητα θέλεις, το ακουμπάς εδώ πάνω, δουλεύεις και τελειώνει και η υπόθεση. Δεν χρειάζεται ούτε να σφίγγεσαι, ούτε να κάνεις τίποτα. Εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποίησα αυτό για τη δική μου συντήρηση, με βόλεψε πάρα πολύ και γενικά, ρε παιδί μου, μπράβο, οι εταιρείες, αν μ' ακούνε εκεί έξω κάποιες, να πάνε να το κάνουν όλες σε βαζάκια, γιατί πραγματικά βολεύει πάρα πολύ να το έχεις έτσι το άκρη τζέλ σου, γιατί αυτά τα σωληνάρια είναι πολύ σφιχτά. Στη συνέχεια δεν μπορούσα να παραλείψω να πάρω peeling, γιατί τώρα, παιδιά, έρχεται καλοκαίρι, οι φτέρνες βγαίνουν έξω, τα σανδάλια έρχονται, οπότε θα πρέπει λίγο να περιποιούμαστε τα άκρα και το χειμώνα πρέπει να περιποιούμαστε. Απλά επειδή είναι έξω τα πόδια από τα παπούτσια και φοράμε συχνά παντόφλες, πέδιλα κτλ, φθύρονται ακόμα πιο γρήγορα τα πέλματα. Οπότε δεν μπορούσα να παραλείψω ένα peeling εδώ πέρα να το πάρω. Το έχω ήδη χρησιμοποιήσει, μυρίζει τέλεια, έχει και άλλες μυρωδιές νομίζω. Είναι το κλασικό το peeling που δεν έχει τόσο χοντρό κόκο και είναι σαν κρέμα, οπότε ενυδατώνει και φουλ. Και αφού μιλήσαμε για ενυδάτωση κάλους και σκασμένες φτέρνες, θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ένα προϊόν το οποίο με έχει μαγέψει. Είναι αυτό εδώ πέρα από Andrea, το οποίο είναι για κάλους. Ακούστε να δείτε πώς εφαρμόζεται. Αφού έχετε μουλιάσει τα πόδια της πελάτης σας για 2-6 λεπτά, βάζετε γάντια και βάζετε πάνω στους κάλους της ή στις σκασμένες λίγο φτέρνες κτλ. Αυτό εδώ το προϊόν, το αφήνετε 2-3 λεπτά, το κάνετε με ράσπα, τροχό ή οτιδήποτε βγάζετε, αφαιρείτε τους κάλους. Προσέχετε να μην πάει σε δέρμα το οποίο δεν είναι
με κάλους, δηλαδή ένα υγιές δέρμα, να μην πέσει πάνω του και να κάνετε τη δουλειά σας, να ξεπλύνετε καλά και μετά να βάλετε την κρέμα σας. Παιδιά, κάνει θαύματα αυτό, το έχω κάνει ήδη σε πελάτες, το είχα πάρει πρόσφατα, αλλά το έχω κάνει ήδη σε πελάτες και όντως βοηθάει πάρα πολύ. Μυρίζει παπάγια και πιτς, οπότε είναι και ωραία μυρωδιά. Βέβαια, εμένα μου θυμίζει λίγο σαν ιατρικό προϊόν, όχι τόσο έντονο, αλλά μου θυμίζει λίγο κάτι τέτοιο. Είναι διάφανο, θα σας το δείξω λίγο εδώ και θα το σκουπίσω αμέσως από το χέρι μου. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι τζέλ, είναι σαν βλένα σαλιγκαριού. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, βλέπετε, είναι πολύ κολλώδες υλικό. Το αφήνετε πάνω στον κάλο, όπως σας είπα, και μετά κάνετε τη δουλίτσα σας και τον αφαιρείτε ή τη σκλήνηση ή τον κάλο. Σας το συστήνω και σας το προτείνω να το πάρετε. Και γενικά χρειάζεται πάντα ένα τέτοιο προϊόν, νομίζω, το καλοκαίρι, γιατί οι φτέρνες και όλα αυτά σκληραίνουν αρκετά. Στη συνέχεια δεν θα μπορούσα να παραλείψω και τα έχω ήδη χρησιμοποιήσει στα 5 κιλά που σας είπα πριν. Τα άλατα, τα οποία σας τα είχα ξαναδείξει. Παιδιά, με το που βάλετε μια τέτοια μικρή ποσότητα, αυτό εδώ πέρα ρε παιδί μου, στη λεκάνη σας μέσα, μυρίζει το πόδι μετά έτσι. Και αυτό νομίζω είναι από τις αγαπημένες μου μυρωδιές. Είναι λίτσι και πατσουλί. Το λίτσι δεν ξέρω τι είναι, αλλά μπράβο του ότι είναι, γιατί μυρίζει θεϊκά. Εννοείται πως δεν μπορούσα να έχω χόλινχιόν χωρίς γκλίτερ. Επέλεξα αυτή τη στιγμή αυτά εδώ τα δύο. Το ένα που φοράω εγώ εδώ πέρα είναι το PX04 και το άλλο είναι το PX02. Το ένα έχει ροζ υποτόνους, το άλλο έχει πράσινους υποτόνους, που κάνει αυτό το κλασικό, το mermaid, το τέλειο. Έχω ένα προϊόν το οποίο μου λέγαν πάρα πολλές πελάτες πότε θα το φέρεις, πότε θα το φέρεις, πότε θα το φέρεις, πότε θα το φέρεις και να τα κάνουμε. Εγώ ήμουν λίγο ντεμή, δεν ήξερα αν το ήθελα ή αν το εμπιστευόμουν ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά θέλω να το δοκιμάσω. Είναι αυτά εδώ πέρα τα soft gel tips, τα οποία τα έχετε δει σίγουρα σε όλο το Instagram. Είναι ουσιαστικά tips, τα οποία είναι διάφανα. Εγώ πήρα αυτό εδώ το στιλέτο και ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται με αυτά. Ουσιαστικά θα σας αφήσω από κάτω και ένα βιντεάκι από τη Femme Fatale για να το δείτε, έτσι ώστε να πάρετε ακριβώς την ιδέα πώς γίνεται, για να μην μπερδευτείτε. Κάντε το μανικιούρ σας κανονικά, βάζετε το primer σας και στη συνέχεια παίρνετε αυτά τα tip εδώ πέρα, τα κάνετε λίγο με τον τροχό από τη μέσα πλευρά έτσι ώστε να γίνει πιο matte, ή αυτά είναι ήδη λίγο matte, αλλά να το κάνετε και εσείς με τον τροχό από τη μέσα πλευρά, έτσι ώστε να μην είναι γυαλιστερό. Παίρνετε, αφού έχετε βάλει το primer, το gel σας, το οποίο το έχω ξαναπάρει αυτό πολλές φορές, το αγαπώ. Λοιπόν, είναι clear, το βάζετε μια επιτρεπτή ποσότητα πάνω στο tip σας και στη συνέχεια αρχίζετε το κολλάτε και το τοποθετείτε μέσα στη λάμπα έτσι ώστε να πολυμεριστεί και είναι έτοιμο. Γενικά μετά μπορείτε να βάλετε και από πάνω να κλειδώσετε και με gel πάλι, έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο σκληρό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι όποιος το έχει δοκιμάσει, θα ήθελα από κάτω να μας γράψει στα σχόλια πώς του φάνηκε, αν του κράτησε ή οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι ένα καινούριο προϊόν που θέλω πραγματικά να το δουλέψω, γιατί μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον να βάζεις ένα tip με gel και μετά να βάζεις απλά το gel, να το λιμάρεις και στη συνέχεια να βάφεις κατευθείαν τον νύχι σου. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτά εδώ τη νέα μέθοδο. Και όπως είπα, εγώ χρησιμοποιώ τη Andrea το gel της. Αφού μιλήσαμε για όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι πήρα ξανά το cleaner από εδώ πέρα από Andrea, το οποίο αφαιρεί τα υπολείμματα από top coat, όπως είναι αυτό εδώ το top coat που σας είπα πριν, και γενικά ρε παιδί μου καθαρίζει χωρίς να ματάρει τον νύχι, πάρα πολύ καλό. Εγώ συνήθως ξέρετε τι κάνω, το βάζω ας πούμε εδώ πέρα σε σπρέι, γιατί με βολεύει πιο πολύ από το να το γυρνάω συνέχεια, και το βάζω μέσα σε χαρτάκι, το ποτίζω μέσα σε χαρτάκι και αρχίζω και το τρίβω για να φύγει η κολλώδη επιφάνεια. Λοιπόν, τέλος, νομίζω τελειώνουμε με το haul μας. Πήρα αυτό εδώ πέρα το art holder, να το πω, το οποίο είναι αναδευτής για χρώματα. Βολεύει πάρα πολύ γιατί είναι μεγάλο, μ' αρέσει πάρα πολύ οπτικά γιατί είναι και χρυσό τριγύρω και εγώ λατρεύω γενικά το χρυσό, άσχετο αν φοράω ασημένια συχνά, αλλά το χρυσό το λατρεύω. Γενικά αυτά βοηθάνε πάρα πολύ, παιδιά, για να μπορέσετε να ανακατεύετε τα χρώματά σας, το nail art σας. Μπορεί να θέλει να κάνετε ένα top coat με glitter, να το ανακατέψετε και να το πάρετε με πινέλο για να το κλειδώσετε τον νύχι. Γενικά ένα τέτοιο δεν γίνεται να μην έχετε μέσα στην τσάντα σας. Νομίζω αυτά είναι τα πράγματα που πήρα. Εγώ έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με το acry gel πραγματικά, γιατί μου έχει σώσει τη ζωή και γίνεται όλο πιο γρήγορα το θέμα, δηλαδή το manicure σίγουρα πιο γρήγορα. Μην ξεχάσετε, το ξαναλέω και εδώ πέρα, ότι θα είμαι στην έκθεση 12 με 2 η ώρα στις 8 Πέμπτου
στο περίπτερο της Femme Fatale, οπότε εκεί πέρα θα γνωριστούμε και θα σας δείξουμε από κοντά και τα καινούργια βερνίκια αυτά εδώ πέρα, να τα δείτε και από κοντά, γιατί είναι άλλο να το βλέπεις και από κοντά. Μην ξεχάσω αυτό το σημείο να πω ότι η Femme Fatale είναι μια εταιρεία η οποία έχει και από κοντά καταστήματα που μπορείτε να πάτε και να τα δείτε όλα αυτά που σας δείχνω, και δεν έχει μόνο νύχια, αλλά έχει και μακιγιάζ, έχει και κομμωτηριακά. Έχει τα πάντα εκεί μέσα, δηλαδή αξίζει να μπείτε σε ένα Femme Fatale μαγαζί για να πάτε να πάρετε πράγματα. Έχει τα πάντα. Οπότε έχει και e-shop, έχει και φυσικό κατάστημα. Νομίζω εδώ πέρα κάπου φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αφήσω τα πάντα με link από κάτω. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και TikTok, γιατί εκεί πέρα γίνονται live-βάκια πολλά. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ. Να προσέχετε, να κάνετε τέλεια νύχια και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!